Αρχικά ξεκινάω με μέλι, το οποίο είναι γνωστό για τις καλμαντικές του ιδιότητες. Προσθέτω κανέλα, η οποία έχει αντιβακτηριακή δράση, και μαγειρική σόδα, η οποία έχει επίσης αντισεπτικές ιδιότητες. Στη συνέχεια, προσθέτω χυμά από φυσικό λεμόνι με λίγο νερό για να αφαιρέσουμε νεκρά κύτταρα και να δώσουμε στο δέρμα τη χαμένη βιταμίνη C. Αναμειγνύω μέχρι να έχω ένα ομογενές μείγμα και αρχίζω να το απλώνω στο πρόσωπο με τα δάκτυλα. Δουλεύω με κυκλικές κινήσεις, κάνοντας εντριβές σε όλο το πρόσωπο. Αφού δουλέψω καλά για 5 λεπτά περίπου, το αφήνω σαν μάσκα προσώπου για 20 λεπτά περίπου. Αφαιρώ με χλιαρό νερό και καθαρίζω τα υπολείμματα με την τονωτική λοσιόν. Στη συνέχεια βλέπουμε πως το δέρμα είναι ρυθισμένο. Επομένως, προτού βάλω την υδατική κρέμα ημέρας, βάζω aloe vera gel για να καλμάρω το πρόσωπο. Αφού περιμένω λιγάκι, προσθέτω την κρέμα ημέρας, στην οποία πρόσθεσα 1-2 σταγόνες εθέρεου έλαιου τσαγιόδεντρου, που έχει αντισεπτική δράση. Προσοχή! Εάν δεν γνωρίζετε να τα χρησιμοποιείτε, αποφύγετε να βάζετε εθέρεα έλαια. Το απλώνω σε όλο το πρόσωπο και να, έτοιμο. Λαμπερό δέρμα, καθαρό, χωρίς να πιέσουμε μαυράκια.